Τα 40 εκατομμύρια ευρώ υπερβαίνουν τα χρέη δημοτών προς τον Δήμο Ηρακλείου με τον Αλέξη Καλοκαιρίνο να προχωρά σε παρέμβαση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ζητώντας άμεση λύση στο ζήτημα που τίνει να πάρει μεγάλες διαστάσεις. Έχει τεθεί από την κυβέρνηση με νόμο το ζήτημα της ίσπραξης οφειλών προς τον Δήμο με την μείωση του χρόνου παραγραφής από τα 20 στα 5 χρόνια. Και αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα για το οποίο έκανα ένα διάβημα προς τον Υπουργό των Οικονομικών, ζητώντας να υπάρξουν τροποποιήσεις. Με φόντο το οικονομικό αδιέξοδο χιλιάδων δημοτών, ο Αλέξης Καλοκαιρινός τονίζει την ανάγκη τροποποίησης του πλαισίου ρυθμίσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών των πολιτών προς τους Δήμους. Δηλαδή να γίνει μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου με την οποία θα προβλέπονται 100 δόσεις, θα προβλέπεται μείωση των προσαυξήσεων ανάλογα με την ρύθμιση που θα γίνει με τις δόσεις ή και διαγραφή των προσαυξήσεων σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής και σε κάθε περίπτωση να τεθεί και ένα όριο στις προσαυξήσεις οι οποίες δεν μπορούν να είναι πολλαπλάσιες από την αρχική οφειλή. Αυτό είναι κάτι απολύτως εύλογο, διότι η κυβέρνηση το κάνει όταν πρόκειται για ρυθμίσεις είτε στον ΕΦΚΑ είτε στον ΕΝΦΙΑ. Με επιστολή του προς τον Κώστα Χατζηδάκη, ο Δήμαρχος Ηρακλείου περιέγραψε το ασφιχτικό πλαίσιο για τους πολίτες, ζητώντας νομοθετική παρέμβαση ώστε να υπάρξει μεταξύ άλλων επαναφορά της ρύθμισης των 100 δόσεων και δυνατότητα διαγραφής του συνόλου των προσαυξήσεων στην εφάπαξ εξόφληση της οφειλής. Προχωρούμε σε μια καμπάνια ενημέρωσης και θα το χειριστούμε με την μέγιστη κοινωνική ευαισθησία, εξαντλώντας κάθε περιθώριο για την διευκόλυνση των οφειλετών. Αφορά ως επιτοπλίστων σε παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και κατά δεύτερο λόγο αφορά σε πολεοδομικές παραβάσεις. Η αφετηρία, η οποία θα μειωθεί, υπερβαίνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.